η παιδεία στο σερισμό, η θέση του ΚΚΕ. Η εκδήλωση περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες. Προσχολική αγωγή μητρότητα, το ενιαίο πολυτεχνικό σχολείο, ανώτη πανεπιστημιακή εκπαίδευση, πρόσβαση στην παραγωγή. Επιτρέψτε να πω εδώ ότι η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια των 100 χρόνων από τη Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση, από όλες εκείνες τις μέρες που συμπλώσαν τον κόσμο και που αφήνουν σοβαρές παρακαταδίκες για το μέλλον. Ως κόμμα αναδεικνύουμε επιχειρηματολογημένα την προσφορά της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στην πάλη για την κοινωνική πρόοδο, την κατάρρευση εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Η ταχύτερη ριζική εξάλληψη της τρομερής κληρονομιάς του αναλφαβητισμού σε συνδυασμό με την άνοδο του γενικού επίπεδου μόρφωσης και ειδίκευσης και ο εκμεταλλευτισμός της ενεργείας αποτελούν μοναδικά σοσιαλιστικά επιτεύγματα. Η ανάδειξη αυτών των επιτευγμάτων στη Σοβιετική Ένωση αλλά και στις άλλες χώρες που υποδόμησαν τον σοσιαλισμό δεν έχει θριαβολογικό χαρακτήρα. Όμως κανένας δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι πράγματι αποτελούν κάποια από τα πολλά επιτεύγματα για τα οποία μπορούμε να αισθανόμαστε υπερήφανοι και τα οποία τροφοδοτούν το όραμα που διαπνέει τους αγώνες του σήμερα, επιβεβαιώνοντας ότι η μόνη προοπτική για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες του λαού απαιτούν ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της οικονομίας και της κοινωνίας. Απαιτούν δηλαδή αλλαγή τάξη και εξουσία. Είναι πράγματι συγκλονιστικό να αντιπαραβάλει κανείς τη σημερινή πραγματικότητα με τις καταφύσεις του σοσιαλισμού που έγιναν 40-50 ακόμα και 80 χρόνια πριν. Πολύ δε περισσότερο αν λογιστούμε την κατάσταση από την οποία ξεκίνησε, την αφετηρία δηλαδή, που ξεκίνησε η Σοβιετική εξουσία το 1917, που σε τόσο λίγο διάστημα μπόρεσε να πετύχει τόσα πολλά σε σύγκριση με τις δυνατότητες που υπάρχουν αν εμείς ξεκινούσαμε από το σημερινό επίπεδο ανάπτυξης, το σήμερα δηλαδή. Είναι σημαντικό, πρέπει ο καθένας να το λαμβάνει υπόψη, ότι όποια σύγκριση ανάμεσα στο σοσιαλισμό και στον καπιταλισμό δεν μπορεί να γίνεται έξω από την ιστορική πραγματικότητα μέσα στην οποία εμφανίστηκαν και αναπτύχθηκαν αυτά τα συστήματα, στη συγκεκριμένη δηλαδή χρονική στιγμή. Όλη η ηλικιακή περίοδος που προηγείται του σχολείου είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι είναι κρίσιμη για τη μετέπειτα εξέλιξη και ανάπτυξη του παιδιού. Συντελούνται σημαντικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, από τη γέννησή του που είναι ένα πλήρως εξαρτημένο άτομο, μέχρι την υπηκιακή ηλικία. Διανύει μια τεράστια απόσταση στο νοητικό, συναισθηματικό, κοινωνικό και γλωσσικό τομέα. Οι μελέτες και τα συμπεράσματα επιστημόνων τεκμηριώνουν ότι η σωστά οργανωμένη παρέμβαση σε αυτή την ηλικία δημιουργεί καλύτερους όρους για τη μετέπειτα πορεία του. Η αγωγή των παιδιών στην Σοβιετική Ένωση ξεκινούσε από την προσχολική ηλικία. Γι' αυτό και το σοσιαλιστικό κράτος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη του συστήματος προσχολικής αγωγής. Το δίκτυο των υποδομών και υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης βρεφών και ενηπίων ήταν τόσο πυκνό ώστε να βρίσκεται μέσα ή δίπλα σε κάθε χώρο εργασίας. Οι υποδομές αυτές ήταν κρατικές και παρέχονταν δωρεάν ή με ασήμαντη επιβάρυνση για την οικογένεια. Η ανάπτυξη του συστήματος της προσχολικής αγωγής στη Σοβιετική Ένωση ξεκίνησε ουσιαστικά από το μηδέν, μια και πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση τα ιδρύματα προσχολικής αγωγής ήταν μετρημένα και σε όλη την τσαρική Ρωσία δεν ξεπερνούσαν το 280. Θα μπορούσε να πει κανείς πως δύο ήταν οι ουσιαστικοί παράγοντες που οδήγησαν στην ταχύ ανάπτυξη της προσχολικής αγωγής στη Σοβιετική Ένωση. Καταρχήν, η ανάγκη διασφάλισης ίσων δικαιωμάτων για τη γυναίκα, ώστε αυτή να μπορέσει να βγει από το σπίτι και να παίξει σημαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Ένας δεύτερος λόγος, εξίσου σημαντικός, ήταν η σημασία που έδινε το Σοβιετικό Σύστημα στην κοινωνική διαπαιδαγώγηση και μόρφωση του παιδιού, που εκτιμούσε ότι θα έπρεπε να ξεκινά από την προσχολική ηλικία. Ενδεικτικό του τιτάνιου έργου της Σοβιετικής εξουσίας ήταν η αντιμετώπιση του προβλήματος των εγκαταλειμμένων παιδιών, που με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, τα πρώτα χρόνια της Σοβιετικής εξουσίας έφταναν τα 7,5 εκατομμύρια. Παιδιά του δρόμου που επετούσαν, εκ των οποίων μάλιστα τουλάχιστον το 10% έκανε και χρήση ναρκωτικών. Παρά το μέγεθος του προβλήματος, τις τεράστιες καταστροφές που είχαν προκληθεί από τους πολέμους, η χώρα των Σοβιέτ το πάλεψε. Μέσα σε μερικά χρόνια, το Σοβιετικό κράτος κατάφερε με οργανωμένο τρόπο να περιθάλψει και να μορφώσει όλα αυτά τα παιδιά σε ειδικές μορφωτικές εργασιακές κολεκτίβες.
Σπούδασε εκατοντάδες χιλιάδες ειδικούς, μηχανικούς, γιατρούς και παιδαγωγούς, ξεσήκωσε ολόκληρη την κοινωνία στο πόδι κατά κάθε ναρκωτικού, χτυπώντας το πρόβλημα στη ρίζα του. Η σοσιαλιστική κοινωνία της Σοβιετικής Ένωσης αλλά και στις άλλες σοσιαλιστικές χώρες. Τώρα βρισκόμαστε σε μία περίοδο, όχι τώρα, πάντα βρισκόμαστε σε μία περίοδο αλλαγών στην εκπαίδευση, είτε αφορά την πρωτοβάθμια είτε την δευτεροβάθμια. Κάθε υπουργός κάνει και τις αλλαγές του, είτε στα αναλυτικά προγράμματα, δηλαδή στην ύλη των σχολικών βιβλίων, είτε στον τρόπο εξετάσεων. Όλα αυτά βέβαια το καπιταλιστικό κράτος θα κάνει για τους δικούς τους σκοπούς και τις δικές τους επιδιώξεις. Ένα ελάχιστο από αυτά που θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε θα πούμε σήμερα, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν αντιμετωπίζει τις εξελίξεις αμήχανα, ούτε βεβαίως με ρομαντισμό αναπολώντας τις παλαιότερες εποχές. Η κριτική που κάνουμε και οι θέσεις μας δείχνουν μπροστά, κοιτάμε το μέλλον και σε αυτό αναφερόμαστε. Και γι' αυτό μπορούμε να απαντάμε και σήμερα και με αιτήματα και στόχους πάλης, ακόμα και με συνθήματα. Για να βάλουμε εμπόδια στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής που βλέπουμε ότι είναι αδιέξοδη για το σύνολο της εργαζόμενης κοινωνίας, των εργαζομένων, για να κατανοείτε ότι και στην εκπαίδευση η ουσία του προβλήματος δεν είναι άλλη από τον αστικό ταξικό χαρακτήρα της. Για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τον δρόμο για ριζικές αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνία, οι οποίες βεβαίως άμεση αντανάκλαση θα έχουν και στην παιδεία. Και εδώ, επειδή μας κατηγορούν για αυτό, ότι δεν θέλουμε αλλαγές και τέτοια, θα μας ρωτήσει κάποιος, είναι ίδιο το σχολείο σήμερα με αυτό ή θα έπρεπε να είναι ίδιο με αυτό που υπήρχε πριν από 50 χρόνια ή και πριν από 20 χρόνια ακόμα. Τίποτα δεν θα αλλάξει. Λοιπόν, φυσικά και το σχολείο αλλάζει, όπως αλλάζει και η κοινωνία. Δεν μπορεί να μην αλλάξει, γιατί παρακολουθεί τις εξελίξεις και στην οικονομία και στην παραγωγή. Αλλάζει όμως σε αυτό το σύστημα για τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Και αυτή είναι βεβαίως και η ουσία των δεκάδων εξυγχρονιστικών μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων που ούτε αποσπασματικές είναι, έτσι όπως φαίνεται ότι είναι, δεν είναι αποσπασματικές, ούτε χωρίς σχέδιο, όπως πολλοί υποχρεωτικά υποστηρίζουν. Δηλαδή, ενώ δημιουργείται η αίσθηση ότι πάμε για να μπάφαλο και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όλα αυτά γίνονται κάτω από σχέδιο οργανωμένο για να υπηρετήσει τα συμφέροντα του κεφαλαίου.